Κοντά μα και να πούμε μια καλημέρα, η κυρία Αλεξάνδρα Δούκου, υφυπουργό περιβάλλοντο και ενέργεια. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε. Είναι και η πρώτη φορά που σα φιλοξενούμε. Καλή εβδομάδα. Χαιρόμαστε. Σας φιλοξενούμε και σε λάθ. μια περίεργη συγκυρία, γιατί από τα χέρια σα περνάνε δύο θέματα τη επικαιρότητα. <χ laughs> Ένα, ρεύμα αγροτών. Και δεύτερον, τα δικά μα ρεύματα, τα οποία μα πονάνε χρόνια. Να ξεκινήσουμε από του αγρότε. Βεβαίω. Ωραία. Τι θα γίνει με του αγρότε για να καταλάβουμε κι εμεί τι είναι αυτό το οποίο έχει εξαγγελθεί. Και πόσο χρόνο θα χρειαστεί και να, να εφαρμοστεί το άλλο το οποίο λέτε με τα φωτοβολταϊκά. το άλλο το οποίο έχει ανακοινώσει. Να ξεκινήσω λέγοντας βεβαίως, ακούσαμε τον, τον Πρωθυπουργό ε, προχθές να ανακοινώνει μία δέσμη μέτρων, τα οποία στη συνέχεια εξειδικεύσαμε ο κύριος Κυλακάκης και εγώ. Ε, κύριε Κακούση, η μόνιμη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα και δεν αφορά μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά συνολικά νομίζω για την Ελλάδα, είναι να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα που έχει η χώρα στον ήλιο και στον άνεμο. Είναι τόσο απλό. Επομένω, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει γρηγορότερα βήματα. Ήδη έχουμε κάνει στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια πολύ γρήγορα βήματα για να βάλουμε περισσότερε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στο ενεργειακό μας μείγμα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε και η κατηγορία των αγροτών, όπω και των ε, ευάλωτων συμπολιτών μα, όπω και των επιχειρήσεων, θα σα έλεγα, γιατί και οι επιχειρήσει σήμερα στη χώρα μα έχουν ζητήματα ε, ανταγωνιστικότητα, <laughs> να μπορέσουν λοιπόν να ε, μειώσουν το ενεργειακό του κόστο μέσα από τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Να γίνουν παραγωγή του ρεύματό του. Να, ακριβώ. Να, να, έχουν δίπλα του. Ή όχι απαραίτητα δίπλα του, ξέρετε. Μπορούμε να έχουμε ε, άπε παντού στην Ελλάδα και από αυτές να μπορούμε να συμψηφίζουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Παράγει το έργο ΑΠΕ και στη συνέχεια εσείς ω μια επιχείρηση ή ένα αγρότη που καταναλώνει αυτή την ενέργεια να μπορεί να την παίρνει λοιπόν από πράσινη ενέργεια. Άρα αυτή είναι... να παράγει μόνο του το ρεύμα για να μπορεί να το χρησιμοποιεί και όλε τι αγροτικέ εργασίε του. Είτε το παράγει κανεί μόνο του, βάζοντα δίπλα ένα μικρό φωτοβολταϊκό, ή δεν είναι απαραίτητο ο ίδιο να είναι παραγωγό. Σήμερα γίνονται πολλά έργα στη χώρα και μπορεί κανεί. Και αυτό ήταν ένα από τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Μπορεί, ε, είπαμε ότι τα συνεργατικά σχήματα των ε, αγροτών, όπως είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, θα έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν ένα συμβόλαιο ναι. με έναν προμηθευτή ενέργειας, ε, από τους πολλούς προμηθευτές που έχουμε. Τους παρόχους. Τους παρόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους παίρνουν την ενέργειά τους από τους παραγωγούς των ΆΠΕ, άρα ο αγρότης δεν χρειάζεται να έχει απαραίτητα ο ίδιο το δικό του φωτοβολταϊκό αρκεί να έχει ένα συμβόλαιο που αυτό το συμβόλαιο που θα έχει με τον πάροχό του θα του δίνει μια τιμή πολύ λιγότερη σε σχέση με αυτό που έχει σήμερα. Προνομιακή. Και αυτό είναι που ανακοινώσαμε επίσης ότι μεσοπρόθεσμα το ένα από τα μέτρα που είναι η σύναψη αυτών των μακροχρόνιων συμβάσεων θα, δώσει, θα επιτρέψει εν τέλει στους αγρότες να έχουν μια μείωση... Στο 30% σε σχέση με την τιμή που έχουν σήμερα. Ένα από τα μέτρα. Άρα, το ύψο τη επιδότηση για να καταλάβουμε για τα φωτοβολταϊκά θα είναι κοντά στο 30%. Αυτό είναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα, ένα επόμενο μέτρο. Μάλιστα, γιατί αυτό το... δεν έχει κλειδώσει ακόμα, νομίζω. Είναι σας... κάτι το οποίο θα, θα το... το εξετάζετε. Το ένα από τα μέτρα που ανακοινώσαμε, είπαμε πω έχει να κάνει με, τις, με τα συνεργατικά σχήματα. Mm -hmm. Υπάρχουν ε, συλλογικά ε, όργανα, πρόσωπα, ε, όπω είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, όπω είναι οι ομάδε παραγωγών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που χτίζονται αυτή τη στιγμή. Να μπορούν να συνάψουν τέτοιε συμβάσει δεκαετού διάρκεια και η τιμή που θα του δίνει αυτό το συμβόλαιο θα είναι σε σχέση με το σήμερα κατά 30% ε, λιγότερο. Δηλαδή, σε Ένα. σχέση με το 17 που αγοράζουν σήμερα, να αγοράζουν, α πούμε, περίπου στο 12. Κάπου γιατί, τόσο, θα... γιατί τόσο είναι. Έχουμε ναι. φτάσει να αγοράζουν 17,6 αγρότη. <Και> είναι πολλά τα λεπτά. Είναι μεγάλο το κόστο, κυρία Δούκου. Δεν θα έπρεπε να έχουμε φτάσει εκεί, νομίζω. Ε, κοιτάξτε, σίγουρα ε, τα χρόνια τη ενεργειακή κρίση, κύριε Κακούση, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στον στο χώρο τη ενέργεια. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο χρειάζεται ω χώρα να επιταχύνουμε την προσπάθεια να διώξουμε από το μείγμα μα το φυσικό αέριο, που είναι ακριβό, να διώξουμε το λιγνίτη, που επίση ακριβένει πάρα πολύ την παραγωγή της τη ηλεκτρική ενέργεια στη χοντρική τιμή. Ε, για να μπορέσουμε τελικά να οδηγηθούμε σε καθαρότερε μορφέ που είναι και πιο φθηνέ, και αυτή είναι και η δουλειά στο Υπουργείο. Γυρίζω στο ερώτημά σα. Εκτό λοιπόν από τα συνεργατικά σχήματα, δίνουν, θα δώσουμε την ευκαιρία σε μεμονωμένου αγρότε που θέλουν να εγκαταστήσουν ένα πολύ μικρό φωτοβολταϊκό κάπου δίπλα δίπλα στο χωράφι του. 10 κιλοβάτ, 20, 20 το τόσο όσο χρειάζεται για να καλύψουν τι ανάγκε του. Αυτό είναι το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο χωράφι ε, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό, το οποίο θα το εξειδικεύσουμε με τον Υπουργό τη αμέσω επόμενε ημέρε. Και έτσι θα δώσουμε τη δυνατότητα λοιπόν στον μεμονωμένο αγρότη να έρθει να κάνει μία αίτηση σε ένα πληροφοριακό σύστημα και να πάρει μία επιδότηση που δεν έχουμε κλειδώσει το ποσοστό τη ακόμη, αλλά ε, θα το κάνουμε πολύ σύντομα, για να μπορέσει να φτιάξει πολύ γρήγορα ένα μικρό φωτοβολταϊκό Άρα ο αγρότη θα πρέπει να βάλει δύο πράγματα. Ένα, κάποιο κεφάλαιο. Θα, θα... πρέπει να βάλει ένα μέρο. Το ακριβώς. οποίο θα είναι χρήματα από την τσέπη του. Δεν θα είναι ούτε χρήματα τα οποία θα αποσβαίνονται από τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού, ούτε τίποτα. Θα είναι ένα κεφάλαιο. Πιστέψτε με ότι. Να βάλει... Ένα φωτοβολταϊκό σήμερα αποσβαίνεται, κύριε Κακοπού, σε Πολύ λίγα χρόνια. Συμφωνώ, σε δύο συμφωνώ. με τρία χρόνια. Και δεύτερο, πρέπει να βάλει και τη γη. Να στερηθεί ένα κομμάτι τη γη για να βάλει εκεί το φωτοβολταϊκό Ξέρετε, μπορεί όχι απαραίτητα. Μπορεί να το βάλει ε, πάνω στην αποθήκη σου, στι στέγε. Ενό οχήματο. Ναι, ναι δεν σημαίνει Ττάξει. απαραίτητα ότι. Ωραία. Ούτε και εμεί προφανώ. Πόσο χρόνο κάνει για να διοδοτήσει μια τέτοια ε, επένδυση. Mm -hmm. Το λέω γιατί έχω ένα φίλο που ίσω ασχολείται με αυτά. Mm -hmm. Ο άνθρωπο φτύνει αίμα. Να το ξεχωρίσουμε. Είναι άλλο να θέλει κάποιο να γίνει επενδυτή μικρό και να έχει ένα κέρδο από την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού, και είναι άλλο το να θέλει να βάλει στη στέγη σου mm -hmm. ε, ή όπω είπαμε σε κάποιον χώρο που έχει ένα μικρό φωτοβολταϊκό για να καλύψει τι ανάγκε Άρα θα είναι αυτή με τη, fast track διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία εμεί ήδη από τον προηγούμενο χρόνο την ομοθετήσαμε, την ψηφιοποιήσαμε και την έχουμε κάνει πάρα πολύ γρήγορη. Τι σημαίνει αυτό, Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι μία αίτηση στον ΔΔΕ. Ε, Βεβαίω, να γνωρίζει πόσα κιλοβάτ θα χρειαστεί να βάλει τελικά μια μελέτη στο αυτό, σπίτι δεν το σου, μια πόλουσα. πολύ γρήγορη, αλλά από τη στιγμή που θα κάνει την αίτηση, δεν θέλει περισσότερε από 30 μέρε για να πάρει την έγκριση από τον αρμόδιο διαχειριστή. Άρα, αυτό, το είναι το, ναι, άρα ναι. αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι γρήγορο. Και μένει και να έχει τα λεφτά για να το πολύ. Τώρα το θέμα, επειδή μα είπατε δεν έχει δώσει ακόμα το ύψο τη επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά. Ε, Προ τα πού προσανατολίζεται η κυβέρνηση, δηλαδή τι τάξη του 20%, του 30%, του 30%, μπορούμε να δώσουμε έτσι κάποιο. Ναι, α, ανέφερα και χθε με... ενδεικτικά ένα ποσοστό του 30%, αλλά δεν θα ήθελα να το θέσουμε mm -hmm. σήμερα ω δεδομένο θα μου επιτρέψετε να το κουβεντιάσουμε λίγο εσωτερικά στο Υπουργείο ε, για να είμαι βέβαιη σε αυτό που λέω. Πάντω, σίγουρα η εγκατάσταση ενό μικρού του βολταϊκού, σε σχέση, όπω αναφέρατε κι εσεί, με το τι πληρώνει σήμερα για την κατανάλωση τη ενέργειά σου, να είστε βέβαιοι ότι αποσβαίνετε πάρα πολύ γρήγορα ακόμη και χωρί την επιδότηση. Κα, ε, ε, Ακόμα και χωρί την οπότε... επιδότηση, βέβαια, με την προπόθεση ότι όντω πρέπει να διαθέσει ένα κεφάλαιο. Σε αυτό. Σα πιστεύουμε, σε αυτό δεν υπάρχει ζήτημα. να ρωτήσω κάτι, έχετε διαλέξει τιμολόγιο εσεί. σε αυτή την ερώτηση, κοιτάξτε, υπάρχουν Πολλέ παράμετροι και πολλά στοιχεία που διαφοροποιούν την προτίμηση του καθενός. Ωχ, oh, αν αρχίζετε oh. έτσι εσείς, φανταστείτε oh. πόσο μπερδεμένοι είμαστε εμείς. Δεν θα ήταν, νομίζω, σωστό από πλευράς μου να πω ότι εγώ έχω διαλέξει το τάδε τιμολόγιο, γιατί ο καθένας μας έχει διαφορετικές προτίμησει Και τι εννοώ εσεί. Μπορεί να θέλετε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και για 12 μήνες να μην σα απασχολεί καθόλου, γιατί έχετε άλλα πράγματα στην καθημερινότητά σας να ασχοληθείτε και δεν θέλετε να ακούτε καθόλου τη λέξη ρεύμα και τιμέ. Πάντω, ε, κυρία Σδούκου, μέχρι στιγμή βλέπουμε ότι ένα ποσοστό 9 στου 10 Έτσι έχουν επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο. Ναι, ε, δεν παρα... το επέλεξαν. Πήγαν από πήγαν αυτόματα από τη πήγαν στιγμή αυτόματα. που δεν έγινε η επιλογή. Ε, θέλω όμω να ρωτήσω και να πάμε σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μία αποκλιμάκωση το μήνα Φεβρουάριο. Σωστά. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό είναι για το καλό. πράσινο τιμολόγιο. Ε, θέλουμε να μα πείτε αν θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση και πού οφείλεται, Οφείλεται στον ανταγωνισμό. Οπότε, είχαμε ναι. τη μείωση στι τιμέ τη ενέργεια. Είναι πολύ θετικό ότι είδαμε τον Φλεβάρι να πέφτουν και άλλο οι τιμέ. Αυτό θέλουμε. Mm -hmm. ε, έχει μία διαφορά περίπου κατά 15% θα έλεγα κατά μέσο όρο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Σε αυτό, κυρία Λιμπαθηνού, προφανώ ε, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει αποκλιμάκωση στην τιμή του φυσικού αερίου κατά συνέπεια και στην τιμή της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ε, εμείς πιστεύουμε ότι οφείλεται σίγουρα και σε αυτή την μεταρρύθμιση που κάναμε ε, με τα χρωματιστά τιμολόγια, τα οποία... Ε, σίγουρα στην αρχή, στο ξεκίνημα, κάθε αρχή και δύσκολη μπορεί να δημιούργησε μια σύγχυση, μια αναστάτωση στο, στον καταναλωτή, πολύ. Ε, μη γνωρίζοντα πού να πάει. Βλέπετε όμω ναι. ότι μπαίνοντα το Φλεβάρι, και είμαι σίγουρη ότι και όταν θα μπούμε και στο Μάρτιο και στον Απρίλιο, θα έχουμε συνηθίσει όλοι μα. Εσεί γνωρίζατε πριν από ένα-δύο χρόνια πόσο χρεώνεστε την τιμή τη κιλοβατόρα, Σχεδόν κανένα μα δεν ήξερε. Και νομίζω ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή που πρέπει ο καταναλωτή να ξέρει δύο πράγματα μόνο, πολύ απλά να ξέρει. Να ξέρει πάνω κάτω τι καταναλώνει σε κιλοβατόρε το μήνα. 100, 200, 500. Και θα πρέπει να ξέρει γιατί όχι και πόσο η εταιρεία του χρεώνει αυτή την κιλοβατόρα. Για να μπορεί να κάνει ένα πολλαπλασιασμό oh, yeah. και, Μας είπατε και πριν να υπολογίσει. 15% mm -hmm. δεν ξέρω αν θα πέσει ακόμα Τώρα, προς το, Δηλαδή Θα Φαίνεται, θα και συνέχεια σε φαίνεται αυτή την ότι υπάρχει μια πτωτική πορεία. Yeah. Αυτό ε, διαφαίνεται. Ε, οπότε αυτό σημαίνει ότι μάλλον και του επόμενου μήνε ε, ή θα, θα συνεχίζεται αυτή η πτωτική πορεία ή σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μια σταθερότητα ε, στι τιμέ που έχουμε σήμερα. Πάντω, ε, η, η, εκτίμησή σα για πτώση των τιμών ας πούμε, στο πρώτο εξάμεινο είναι τον Ιούνιο που θα δούμε ας πούμε, το ρεύμα, πιστεύετε εσεί. Οι εκτιμήσει μέχρι τώρα, όπω τι βλέπετε εσεί από τι αναλύσει των ειδικών. Δεν μπορώ να σα πω ότι θα πέσει στα 9 λεπτά ή στα 10. Δεν, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ε, αυτό που σας λέω όμως είναι ότι το βλέπετε ήδη από τον Ιανουάριο πηγαίνοντας προς το Φλεβάρι είχαμε ναι. μία πτώση. Ε, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συνεχιστεί αν δεν Επειδή συμβεί τίποτα. Η αποκλιμάκωση περίεργο. από το Δεκέμβρη στο Γενάρη ήταν μεγαλύτερη από την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Και από, το, από τον Γενάρη στο Φλεβάρι επίση μεγαλύτερη η αποκλιμάκωση τη τιμή του από ό,τι από θα δικαιολογούσαν οι διεθνεί τιμέ. Έχετε ιδέα πόσο καιρό είχαν βαθιά το χέρι στην τσέπη μα οι εταιρείε, οι πάροχοι. Το λέω γιατί προφανώ τα περιθώρια κέρδου ήταν μεγαλύτερα από αυτά που νομίζαμε. Αυτό κύριε Κακούση έχει να κάνει με σειρά παραμέτρων. Πρώτα απ' όλα να πω ότι στα δύο προηγούμενα χρόνια Μέχρι τώρα. της ενεργειακής κρίσης... Μας έκλεβαν και λιγάκι δε δεν φτιάξτε, μας έκλεβαν. Στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης εμείς είχαμε βάλει ένα ανώτατο... Εμείς επιδοτούσαμε την τιμή της κιλοβατώρας έτσι ώστε αυτή να είναι σταθερή περίπου στα 14 με 15 λεπτά. Και νεόδωρα θα, και θα έλεγα και το ε, σας θυμίζω ότι αυτά τα υπερκέρδη, αν θέλετε, των προμηθευτών φορολογήθηκαν φορολογήθηκαν και τα τραβούσαμε από την πηγή και τα αναδιανέμαμε Σύμφωνο. στους καταναλωτές. Γι' αυτό και επιδοτήσαμε σχεδόν στα δύο χρόνια πάνω από 8-9 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν να, να που το δούμε. οι κανόνες ε, είναι... Πολύ πιο διαφανή και αυτό πετύχαμε, τον ανταγωνισμό που λέτε. Άρα, ναι, μεν υπάρχει η αποκλιμάκωση που αναφέρετε, αλλά σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο ανταγωνισμό από εδώ και πέρα, γιατί βλέπετε ξεκάθαρα και μπορεί αυτό ε, να το καταλαβαίνει ο καταναλωτή πολύ ευκολότερα. Στο πράσινο τιμολόγιο μπορεί να δει ποιο είναι ο φθηνό σήμερα και ποιο είναι ο ακριβός. Άρα, κάποιοι μα Άρα, βοήθησαν και αυτά τα. Κάποιοι μα υπερτιμολογούσαν δηλαδή. Υπερδυμολογούσαν, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το πεί κανείς. Ε, κοιτάξτε, είναι μια ελεύθερη, είναι μια ελεύθερη ελεύθερη, αγορά ε, ναι. ε, ανταγωνιστική στην οποία η, η τιμή της κιλοβατόρα έτσι κι αλλιώ προκύπτει κύριε Κακούση, από το από την τιμή του φυσικού αερίου από την ε, τιμή στην οποία καταλήγει εν τέλει πλά στο η κέρδος. χονδρική αγορά πλάστο κέρδος. Α, μάλιστα. Κυρία Δούκου, πάμε λιγάκι τώρα να δούμε. Πρώτα απ' όλα, τι είναι το μεικτό τιμολόγιο να μα εξηγήσετε. Ε, για το αν έχει κυκλοφορήσει, νομίζω δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, οπότε θα μα πείτε πότε να το αναμένουμε. Και τι γίνεται και με το μπλε τιμολόγιο, ότι δεχόμαστε πολλά μηνύματα. Όσον αφορά τη ρήτρα αποχώρηση, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, που υπάρχει μία δέσμευση προ του καταναλωτέ. Για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο με καινούργια τιμολόγια, ε, ε, καλό είναι να ξέρει ότι. Το πράσινο λοιπόν έχει δουλέψει και συνεχίζει να δουλεύει, γιατί υπάρχει, <και> ε, είπαμε, μία σύγκριση. Και κάθε ε, μήνα, θα, και κάθε μήνα θα βλέπουμε, λοιπόν. Mm -hmm. ε, θυμάστε ότι καθιερώσαμε από 1η Γενάρη το μπλε τιμολόγιο, που είναι το σταθερό, αυτό το οποίο εσείς κλειδώνετε. Ε, για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια την τιμή από σήμερα και δεν ξανασχολείστε. Σε αυτό το μπλε τιμολόγιο το σταθερό θέλω επίσης να θυμίσω ότι είναι λογικό η εταιρεία που δίνει ένα σταθερό τιμολόγιο για 12 μήνες να βάζει μια ρήτρα ένα πέναλτι πρόρης αποχώρησης mm -hmm. γιατί και αυτή παίρνει πάνω τη ένα ρίσκο. Αλλά, εντάξει, να δώσει συμβαίνει και μην... με, με την κινητή τηλεφωνία. Κάνει ένα δωδεκάμινο και άμα θέλει να το κόψει νωρίτερα, έχει Σε αυτό δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που δώσαμε τη δυνατότητα στι εταιρείε να κάνουν είναι να δώσουν και μπλε σταθερά τιμολόγια μικρότερα. Από του 12 μήνε. Σε μικρότερο το Μπορεί κανεί να δώσει πλέον ένα σταθερό εξάμινο ή οχτάμινο ή εννιάμινο. Και να μην δεσμευτεί με το 12 μήνο. Και υπάρχει και το μεικτό. Και σε αυτό λοιπόν το μπλε βεβαίως συνεχίζει να υπάρχει η ρήτρα πρόρησης αποχώρησης. Τώρα το μεικτό και πάλι επειδή για να μην να μπερδέψουμε τον κόσμο, αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει, mm -hmm. δεν έχει βγει. Υπάρχει δυνατότητα και η δυνατότητα είναι η εξή. Σε ένα 12 μήνο συμβόλαιο μπορεί ο προμηθευτής να σας πει ότι για 6 μήνες θα έχετε 11 λεπτά την κιλοβατόρα και από τον 7ο μήνα και μετά... Θα είναι κειμενόμενο, δηλαδή θα είναι ε, απόρρεια της χρηματιστηριακής τιμή. Αυτό είναι το μεικτό τιμολόγιο, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμη ναι. να γιατί Δεν το ξέρω αν, ε, αν οι εταιρείε τελικά θα το, ε, θα το κυκλοφορήσουν ε, ως προϊόν. Ε, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καταναλωτής χρειάζεται δύο πράγματα, κυρία Λοιποθήμου. Χρειάζεται ε, να μπορεί να έχει μια προβλεψιμότητα, και αυτή την προβλεψιμότητα εμεί την δίνουμε, την προσφέρουμε μέσα από το πράσινο τιμολόγιο και το μπλε βεβαίω. Οπότε γνωρίζει και μπορεί να υπολογίσει επί του οικογενειακού σου προπολογισμού πόσα θα πληρώνει για το ρεύμα. Και το δεύτερο που χρειάζεται να έχει είναι μια ποικιλία σε μια ελεύθερη αγορά. Αν δεν σου κάνει αυτό στον οποίο είσαι, αν θεωρεί ότι σε κλέβει ή αν θεωρεί. Ναι, μπορείς Είναι να πιο φύγεις ακριβώς, μπορεί να φύγει και να, να και από αλλού. Και τον σωστό, αυτόν πραγματικά που σου παρέχει τι υπηρεσίε που θέλει, που είσαι ευχαριστημένο, να τον επιβραβεύει και να είσαι εκεί. Ωραία. Τώρα μου εξηγείτε και κάτι εμένα, γιατί χάζευα λίγο τον λογαριασμό μου. Έχω και εγώ αυτό το καινούργιο χόμπι που έχουμε αποκτήσει όλοι τώρα. <laughs> Είδα <laughs> ότι τον προηγούμενο μήνα, λοιπόν, εγώ αγόραζα το ρεύμα με 15 λεπτά. Αυτό το μήνα θα το αγοράζω με 13,6. Αλλά επόμενη καταπέτρηση έχω στις 26 Φεβρουαρίου εγώ. Μπορείτε να μου πείτε πώ αυτό ο οποίο θα έρθει να καταμετρήσει το ρεύμα θα μου επιμερήσει τι έχω αγοράσει στα 15 λεπτά και τι στα 13,6. Θα το επιμερίσει κύριε Κακούση. Πώ. Θα το επιμερήσει. Γίνεται. Αυτό, αυτό κάνει έτσι κι αλλιώ σήμερα η ε, ΟΔΔΕ. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα όμω στη χώρα. Το να μην μπορούμε να έχουμε. Ε, ένα τιμολόγιο ε, με βάση πραγματικά το τι καταναλώσαμε Pond. και να είναι μια φορά έναντι και μια εκαθαριστικός, οπότε να γίνονται οι υπολογισμοί λίγο κάπως στον αέρα. Στο τέλος βέβαια, γίνεται η εκαθάριση και πληρώνεται πραγματικά αυτό το οποίο καταναλώσατε και όσο κόστησε ε, η, η κιλοβατόρα. Αυτό όμω ε, εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε. το, το με το μήνα. Και έχουμε δώσει εντολή στο διαχειριστή ε, μέχρι την Άνοιξη να στήσει το μηχανισμό έτσι ώστε να μπορούν να Γίνονται οι καταμετρήσει σε μηνιαία βάση, που είναι και το λογικό, για να μπορούμε να ξέρουμε εν τέλει ότι αυτό που παίρνουμε αντιστοιχεί πραγματικά στι μέρε που το... πηγαίνουν. Δύο... με το μήνα, εμεί από πότε θα αρχίσουμε να πληρώνουμε. Έχουμε ε, παρακαλέσει, έχουμε ζητήσει από τον ΔΔΕ, από την Άνοιξη και μετά να λειτουργήσει αυτό το νέο μοντέλο. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω σε αυτό σε ένα μήνα από τώρα, mm -hmm. όταν θα έχουμε λίγο μια πιο σταθερή Άρας. εικόνα. Σε Πάντως, περιμένουμε. Εκεί πάμε όμως. Και αυτό είναι και το σωστό και το αντικειμενικό. Λογικό είναι. Όλοι οι λογαριασμοί μας είναι μηνιαίοι, το ρεύμα <laughs> δεν μπορεί να είναι η εξαίρεση. <laughs> Ακριβώς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ένα μήνα που θα έχετε και αυτές τις απαντήσεις. Οπότε <laughs> να μας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας σας ευχαριστούμε Άστε πάρα καλά. πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.